Η Χρυσόστομε λίγο νωρίτερα δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος και έχει ενδιαφέροντα στοιχεία και έχει και εκπλήξεις. Ναι, Σία, αυτό ας μου επιτρέψει να αρχίσω με ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι ένας φορολογούμενος, μισθωτός, συνταξιούχος, πρέπει να πληρώσει φόρο τελικό 1.000 ευρώ, αυτό που συμβαίνει είναι μια έκπτωση 1,5%, δηλαδή το κράτος δέχεται να πάρει 985 ευρώ τελικά και αυτός πάει μετά σε 12 ή 14 μήνες αμοιβές και παρακρατείται μηνιαίως. Στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος που δόθηκε στη δημοσιότητα, αυτή η έκπτωση του 1,5% δεν υπάρχει. Και αυτό βεβαίως σημαίνει μια είτε αύξηση της φορολογίας κατά 15 ευρώ στο χιλιάρικο, είτε μείωση βεβαίως του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως θέλεις να το δεις, είναι μια έμεση επιβάρυνση. Επίσης, Σία, της τελευταίας στιγμής ζητήματα, δεν γίνεται καμία αναφορά στο 20% της παρακράτησης του φόρου στα μπλοκάκια. Δεν ξέρουμε ακόμη τι σημαίνει αυτό, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και αύξησης του. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο καθεστώς της συλλογής των αποδείξεων, με πολύ ορατό πλέον το ενδεχόμενο της εγκατάλειψης του συστήματος αυτού. Ενώ έχουμε και μία αύξηση, όπως ξέρεις από το 2014 τα εισοδήματα από ενίκεια θα φορολογούνται αυτοτελώς σε δικιά τους κλίμακα. Αυτό που ξέραμε ως τώρα είναι ότι οι 12 πρώτες χιλιάδες ευρώ θα φορολογούνταν με συντελεστή 10%. Πλέον υπάρχει μία αύξηση αυτού κατά μία μονάδα στο 11%. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για το ρεπορτάζ. Στον Χρυσόστομο Τσούφη και στο Υπουργείο Οικονομικών θα πάμε και πάλι αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από την σύσκεψη που τρέχει, ξαναλέμε, από τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Να καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, ξαφνικά σήμερα όλα άρχισαν να τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς. Μας έλεγες και χθες πόσο κρίσιμο είναι να τελειώσει και να τελειώσει ομαλά αυτός ο κύκλος διαπραγμάτευσης και να εκταμιευθεί ολόκληρη και στο χρόνο που πρέπει αυτή η δόση για να κυλήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα ομαλά. Σήμερα όμως είχαμε και δημοσίως πιέσεις. Πιέσεις που ήρθαν από τον εκπρόσωπο του κυρίου Ρεν, τον κύριο Κόνορ, ο οποίος από τη μία διέψευσε το τηλεγράφημα του Reuters που έφερε τη χώρα μας να έχει μόλις 3 μέρες καιρό για να εκπληρώσει υποχρεώσεις της. Από την άλλη όμως το επιβεβαίωνε λέγοντας ότι μέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει να τελειώνεται. Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα έχουν λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες συνήθως κρύβουν διαβολικές καταστάσεις. Όπως για παράδειγμα, 11% είναι για τα ενίκια, αλλά αν ξεπεράσει τα 12.000, από ό,τι θυμάμαι, είναι 33% ο συντελεστής, που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το σημαντικό σε αυτή τη φάση που δεν το είπαμε χθες ήταν να τελειώσουμε και με τα φορολογικά. Το λέγαμε τους προηγούμενους μήνες ότι τον Ιούνιο είναι η τελευταία διορία που εδόθη για να κλείσουν τα φορολογικά. Και σε αυτό υπάρχουν ψηλά γράμματα. Θέλουν, για παράδειγμα, να πάει ως ΔΟΕΣ τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων, τον κύριο Θεοχάρη, τώρα και όχι τον Οκτώβριο που προγραμμάτιζε. Γενικότερα η Τρόικα έχει δύο μεγάλους στόχους. Ο ένας είναι αυτή τη φορά να μην φύγει άπραγη ως προς το ζήτημα των κρατικών υπαλλήλων. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει κάτι να δώσει. Ακόμη και αυτό που συζητείτε, το πώς το Υπουργείο Παιδείας θα δεχτεί, διότι ο κύριος Αρβανιτόπουλος τον είχε κατηγορήσει ο προηγούμενος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι δεν το δεχόταν να υπάρχει μια κινητικότητα. Έστω αυτό πρέπει να το πάρουν. Αλλιώς πράγματι θα πάμε σε πρόβλημα και σε εμπλοκή. Επίσης τα φορολογικά πρέπει να οδηγηθούν και γι' αυτό, όπως βλέπεις, πάντοτε λίγες μέρες πριν φύγουν αυτοί, πηγαίνουν στη Βουλή μεγάλα πακέτα φορολογικών νομοθετημάτων. Αν αυτά τα δύο γίνουν, τα υπόλοιπα, επίτρεψέ μου να επιμείνω σε αυτό. Και παλιότερα ξέραμε ότι κάθε τόσο υπήρχαν προβλήματα στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Στο παράδειγμα του ΕΠΗ ή ενός αντίστοιχου φορέα του δημοσίου. Κάθε τόσο ξέραμε ότι πέφτει έξω. Κάτι δεν πάει καλά. Όπως για παράδειγμα τώρα, πάρα πολλές εξετάσεις οι οποίες είναι ακριβές. Αυτή τη φορά, ποια είναι η διαφορά? Και τότε, δηλαδή και τα χρόνια πριν προ-Τρόικας, πάλι θα γινόταν κάτι. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να αφήνει να υπάρχει ένα έλλειμμα και να αφήνει να συνεχίζεται. Θα το όμως κάπως βάζαν κάτω από το χαλί. Αυτή τη φορά δεν μπορούν. Και γι' αυτό φαίνεται ότι η απόφαση έχει ληφθεί. Όταν θα ξεπερνιέται το όριο που έχει οριστεί, θα αντιπληρώνουν οι επιχειρήσεις.
από κοντά βεβαίως και το σύστημα υγείας την πληρώνει. Δυστυχώς οι αδύναμοι περισσότερο, οι πιο δυνατοί απλώς χάνουν κάποια χρήματα. Πάντως φαίνεται, Μπάμπη, μοιάζει γενικώς να στενεύουν τα περιθώρια, διότι βλέπουμε ότι να πάρουν χρήματα, αν μιλάμε για επιπλέον μέτρα, από φορολογία αποκλείεται, δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Αρχίζουν πλέον να στενεύουν δραματικά τα περιθώρια όμως και στο πεδίο των περικοπών των δαπανών, όπως λες. Βεβαίως και πολύ καλά δηλαδή, κάνουν. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα να κόψεις. Σωστά. Υπάρχουν όμως υπερβολικές δαπάνες. Όταν για παράδειγμα ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν πάρα πολλές εξετάσεις, αυτό ενδεχομένως κρύβει εισόδημα. Mm-hmm. Όταν ανακαλύπτουν, αλλά αυτά είναι ζητήματα, θέλω να πω, για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες και κουράσουμε τώρα όσους μας κάνουν την τιμία μας παρακολουθούν. Αυτά είναι ζητήματα τρέχουσας κυβερνητικής διαχείρισης. Όποιο κράτος της Ευρώπης και αν πάρεις, και παρά έξω, θα βρεις παρόμοια προβλήματα. Μάλιστα. Άρα, αυτό που περιμένουν αυτοί και αυτό που θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες και αύριο ήδη να λέγεται από χείλη τα οποία, εν πάση περιπτώσει, παίζουν ρόλο, είναι ότι, κύριοι, η Ελλάδα λίγο ως πολύ έχει φτάσει στο σημείο που μπορεί πλέον και πρέπει κυρίως να διαχειριστεί τα πράγματα μόνη της. Αυτό είναι η έννοια των δύο δόσεων ενός ολόκληρου εξαμήνου, το οποίο ο κύριος Τουρνάρας θέλει, και από ό,τι φαίνεται και η Τρόικα θέλει, και το Βερολίνο θέλει, να το έχει κλείσει μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Θα τα καταφέρει? Δεν το ξέρω. Δεν είναι δεδομένο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εδώ πάντως προσπαθεί η κυβέρνηση να τα φέρει όλα αυτά σε ένα πολυνομοσχέδιο. Μάλλον τη Δευτέρα θα το δούμε. Τη Δευτέρα είναι και το Eurogroup. Και το Eurogroup θέλει είτε να δώσει το πράσινο φως για τη δόση, είτε να καταλήξει σε μια πολιτική συμφωνία. Αυτό δημιουργεί λοιπόν αυτό το ανοιχτό πεδίο για την εκταμείευση των δύο δόσεων που περιγράφεις. Ναι, η αλήθεια είναι και αυτό εννοεί ο Κόνορ. Ο Κόνορ, ότι πράγματι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και πάλι υπήρξαν καθυστερήσεις. Η ΕΡΤ ήταν μια τεράστια καθυστέρηση. Οι βραδιπορούντες υπουργοί της προηγούμενης. Υπάρχουν και πολιτικές διαδικασίες, ναι, και εμπλοκές. Υπάρχουν, δεν μπορούν, αλλά όλα τρέχουν ρολόι. Σύμφωνοι, με βάση τα χαρτιά. Ναι, μεν αυτή τη φορά δεν παίζεται η τύχη της χώρας. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια. Το Brexit δεν υπάρχει στα χείλη κανενός. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι λογικό, άντε να τελειώνουμε, να πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω για την Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό, διότι η Ευρώπη έχει πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα. Θέλει, μάλιστα, την Ελλάδα να τη βάλει στο ράφι τακτοποιημένα. Δεν είναι εύκολο, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.